Την πολύ μεγάλη αποδοχή και εδραίωση του θεσμού της διαβίου μάθησης στην τοπική κοινωνία καταδεικνύουν οι ολοένα και αυξανόμενες αιτήσεις συμμετοχής στα εκπαιδευτικά προγράμματα του Κέντρου Διαβίου Μάθησης του Δήμου ΚΟ. Αυτό διαφάνηκε από τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν κατά την εκδήλωση απολογισμού του έργου του Κέντρου που διοργάνωσε ο Δήμος ΚΟ στο δεύτερο γυμνάσιο. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης απονεμήθηκαν και βεβαιώσεις στους εκπαιδευόμενους που παρακολούθησαν επιτυχώς τα πρώτα εκπαιδευτικά προγράμματα της λεγόμενης χειμερινής εκπαιδευτικής περίοδου. Χαιρετισμό εκ μέρους του Δήμου απίφθηναν ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος των Σχολικών Επιτροπών και υπεύθυνοι των ομάδων έργων διαβίου μάθησης, Μάνος Μήτρου και Δημήτρης Χασαπλαδάκης, που υπογράμμισαν την ανάγκη λειτουργίας τμήματων μάθησης όχι μόνο στην πόλη, αλλά και σε όλες τις δημοτικές ενότητες, κάτι που έχει ήδη δρομολογηθεί. Επίσης, ευχαρίστησαν όσους υποστηρίζουν τη λειτουργία του κέντρου, τα δραστήρια και παραγωγικά στελέχη του κέντρου Γιώργο Βαγιανό, Κριτικού Μαρία και Διονυσία Κασιώτη, καθώς και όλους τους δημότες που το εμπιστεύτηκαν και συνεχίζουν να το ενισχύουν με το υψηλό ενδιαφέρον τους. Τη σημερινή μας εκδήλωση τιμάμε την παρουσία του ο κύριος Αμπελιώτης Λεωνίδας, εκπροσωπώντας το Ίδρυμα Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, ως υπεύθυνος έργου στα κέντρα διαβίου μάθησης Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου. Η εκδήλωσή μας αποτελείται από τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος θα αναφερθούμε στη τυπική εκπαίδευση που αφορά τα νηπιαγωγεία και τα σχολεία μας. Θα κάνει μια εισήγηση ο Πρόεδρος των Σχολικών Επιτροπών, κ. Μήτρου Μάνος. Στο δεύτερο μέρος θα γίνει η βράβευση της μαθήτριας Παντατούκου Μαρίας για τη διάκριση της στους πανελλήνιους διαγωνισμούς σκίτσου και κοινωνικού διηγήματος. Στο τρίτο μέρος θα αναφερθούμε στο Κέντρο Διαβίου Μάθησης του Δήμου μας και στις δομές της Διαβίου Μάθησης. Θα προλογίσει ο κύριος Αμπελιώτης Λεωνίδας και στη συνέχεια θα κάνει σύντομη εισήγηση ο Πρόεδρος της Διαβίου Μάθησης του Δήμου μας, κύριος Χασαπλαδάκης Δημήτρης. Για την υπάρχουσα κατάσταση του Κέντρου Διαβίου Μάθησης θα αναφερθεί το στέλεχος του κέντρου μας, κυρία Κριτικού Μαρία. Για τους στόχους του κέντρου θα αναφερθεί το στέλεχος επίσης του κέντρου μας, κύριος Βαγιανός Γιώργος. Στη συνέχεια θα γίνει απονομή των βεβαιώσεων παρακολούθησης. Θα ήθελα με τη σειρά μου να εκφράσω τη χαρά και την υπερηφάνεια που αισθάνομαι ως μητέρα όχι μόνο της Μαρίας, αλλά και ως μητέρα μιας μαθήτριας του Δευτέρου Γυμνασίου ΚΟ. Ευχαριστώ λοιπόν βαθύτατα την μαθήτρια του Δευτέρου Γυμνασίου ΚΟ, κυρία Μαρίζα Μέτα, η οποία με τον ειδικό τρόπο του λόγου παλιάζει τη συμμετοχή όλων των παιδιών σε μαθητικούς διαγωνισμούς, καθώς και σε όλα τα κοινωνικά και πολιτιστικά δρόμενα. Θερμά επίσης ευχαριστώ όλους τους καθηγητές μας, τους εκπαιδευτικούς του Δευτέρου Γυμνασίου ΚΟ, για την πολύτιμη στήριξη που παρέχουν στα παιδιά μας. Ακούλαση πάντα. Επίσης στον Δήμο της ΚΟ για την υποδομή και τις ευκαιρίες που δίνει τόσο στους μαθητές όσο και στους ενήλικες, όπως και η σημερινή εκδήλωση. Και τέλος, αναφέροντας τις ευχαριστίες της Μαρίας, που αυτή τη στιγμή αδυνατεί να είναι εδώ, καθώς δεν έχει εξετάσει και το πανεπιστήμιο του κέντρου στην προκλήσυνση. Θέλω να επισημάνω πως η Μαρία σε αυτή τη χρόνια της στήριξής της, αυτό εδώ το σχολείο, βιώνει καθημερινά τη δυνατότητα να εκφραστεί και να αναπτύξει τυχές του εαυτού της που καλλιεργούν τόσο το τέρμα όσο και την ψυχή της. Και αυτό με κάνει ιδιαίτερα περήφανη. Σας ευχαριστώ πολύ. Και αυτό είναι σημαντικό το ότι πάρουμε
κάνει συμμετοχή και ο Δήμος έχει φτάσει στο στόχο του. Έχουμε γίνει όλα τα τμήματα τα οποία είχαμε ουσιαστικά διαθέσει. Σχεδόν 30 τμήματα φτάσαμε. Και γι' αυτό έχουμε πει ότι μπορείτε να συμμετέχετε σε άλλα τμήματα, να αυξήσουμε τον αριθμό όσο νομίζετε ότι μπορείτε να συμμετέχετε. Είναι σημαντικό. Υπάρχει μια άψογη συνεργασία από την Ελευθερία και εγώ μεταξύ των στελεχών μας και του Δήμου. Έτσι, κύριε Βαλιανό, ο στελέχη. Τώρα από εκεί και πέρα, τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε κυρίως και εδώ έχω ζητήσει και την υποστήριξη των ανθρώπων του Δήμου είναι ότι δεν είχαμε εκπαιδευτές στην περιοχή. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο να βρούμε εκπαιδευτές για τα τμήματα που εσείς συζητήσατε. Αναγκαστήκαμε να μετακινούμε κόσμο από διάφορα νησιά για να μπορέσουν να γίνουν τμήματα εκεί και κάποια τμήματα γίνανε έτσι πολύ μαζεμένα, πολλές ώρες μαζί, σε μία εβδομάδα, σε δύο εβδομάδες για να τελειώσουν. Και εδώ είναι που θα βοηθήσετε κι εσείς για να μπορέσουν και ντόπιοι να πάρουν μέρος ως εκπαιδευτές πια στο πρόγραμμα. Το έργο εστιάζει στην εκπαίδευση και στη διαβίου μάθηση ανθρώπων κάθε ηλικίας, στοχεύοντας τη δημιουργία θετικής στάσης προς τη μάθηση, την ενίσχυση των ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην εκπαίδευση, την ανάπτυξη της ικανότητας προσαρμογής στις γνωστικές απαιτήσεις ενός συνεχώς εξελισσόμενου κοινωνικού και οικονομικού χώρου δράσης των ενήλικων πολιτών, αλλά και στη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου και τέλος στη σύνδεση ή επανασύνδεση με την εκπαιδευτική διαδικασία ενηλίκων, οι οποίοι για οποιονδήποτε λόγο δεν ολοκλήρωσαν την υποχρεωτική εκπαίδευση. Το σημαντικό στην όλη διαδικασία είναι ότι τα προγράμματα τοπικής εμβέλειας προτείνονται από τους Δήμους με γνώμονα τις τοπικές ανάγκες και την προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και προσωπικής ανάπτυξης των Δημοτών. Κάθε τι ωραίο και χρήσιμο στη ζωή μας γίνεται με καλό συνδυασμό νου και καρδιάς. Έχω τη σιγουριά και τη βεβαιότητα πως έτσι λειτουργήσε ο κύριος Δήμαρχος και συνεργάτες του και ζήτησε τη λειτουργία του Κέντρου Διαβίου Μάθησης στο Δήμο μας και τη συνεργασία με τον Κεντρικό Φορέα της Γενικής Γραμματείας Διαβίου Μάθησης για την επίτευξη αυτού του στόχου. Σε αυτό το αίτημα ανταποκρίθηκε ο Φορέας και έτσι έγινε πράξη η ίδρυση και η λειτουργία αυτού του Κέντρου Διαβίου Μάθησης προς όφελος των συμπολιτών μας, ανδρών και γυναικών, ατόμων όλων των ηλικιών. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι έτσι λειτουργήσα κι εγώ, με το συνέστημα και τη λογική μου. Με το συνέστημα γιατί αγαπώ τον τόπο μου, τον τόπο που γεννήθηκα, και με τη λογική για να προσφερθούν υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Έτσι, με την αμέριστη συμπαράσταση του Ιδρύματος της Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης, εκπρόσωπος του οποίου παρίσταται εδώ και τον ευχαριστούμε, και με την απόλυτη υποστήριξη του Δήμου μας συνολικά, πετύχαμε πολύ καλό αποτέλεσμα. Και πιστούμε ότι προσπαθώντας ολοένα και πιο πολύ θα πετύχουμε ακόμα περισσότερα. Οι αιτήσεις που κατατέθηκαν στο κέντρο μας είναι μέχρι τώρα πάνω από 740. Δημιουργήθηκαν 8 τμήματα αγγλικών, Στινκό, Ζιπάρι, Κέφαλο και Αντιμάχια, με εκπαιδεύτριες την κυρία Μπίλη και την κυρία Κοταρά, και επιμορφώθηκαν 147 άτομα. Δημιουργήθηκαν 3 τμήματα γερμανικών στην ΚΟ και στο Ζιπάρι με εκπαιδεύτρια την κυρία Κοταρά και συμμετείχαν 60 άτομα. Δημιουργήθηκαν 2 τμήματα ιστορίας της τέχνης στην ΚΟ με εκπαιδευτές την κυρία Καλυβιώτη και τον κύριο Βουλιάκη και επιμορφώθηκαν 40 άτομα. Φτιάχτηκαν 3 τμήματα ψυχολογίας με θέματα τη διαχείριση εργασιακού άγχους, την αντιμετώπιση της κοινωνικής κρίσης και την διαχείριση των διαπροσωπικών σχέσεων, με εκπαιδεύτρια την κυρία Μαμαλίκου, και συμμετείχαν 53 άτομα. Είχαμε 2 τμήματα διακόσμησης εσωτερικών χώρων στην ΚΟ και στο Ζιπάρι με την κυρία Ανδρέου και συμμετείχαν 39 εκπαιδευόμενοι. 1 τμήμα βελτιώνω την ορθογραφία μου με την κυρία Καλυβιώτη και 11 εκπαιδευόμενους. Δημιουργήθηκαν 2 τμήματα οικονομικών με θέματα καινοτομία και επιχειρηματικότητα, ηλεκτρονικό επιχειρήν. Στην ΚΟ με τον κύριο Μαθιανάκη και επιμορφώθηκαν 40 άτομα. 1 τμήμα μουσικής με την κυρία Καβαδία και 20 συμμετέχοντες.
ένα τμήμα οικολογικές λύσεις για το σπίτι με την κυρία Γιολδάση και 14 συμμετέχοντες. Επίσης, τρία τμήματα με θέματα πληροφορικής και χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών με τον κύριο Μουσέλη και 6 ενδιαφερόμενους. Τέλος, χθες ξεκίνησε η λειτουργία τριών τμήματων Ιταλικών με εκπαιδευτή τον κύριο Ξευγέννη και 60 συμμετέχοντες. Ίσως να μην ακούσατε τη δημιουργία τμήματων που σας ενδιαφέρουν, λόγω της δυσκολίας έβρεσης εκπαιδευτών. Με τη διαβεβαίωση του φορέα ότι αυτό το εμπόδιο θα ξεπεραστεί μετά το καλοκαίρι, ευελπιστούμε ότι θα καλύψουμε τις εκπαιδευτικές ανάγκες όλων των συμπολιτών μας. Ο όρος διαβίου μάθηση ή εκπαίδευση αναφέρεται σε μια φιλοσοφική αντίληψη, σύμφωνα με την οποία η εκπαίδευση θεωρείται ως μια μακροχρόνια διαδικασία που ξεκινάει από τη γέννηση του ανθρώπου και συνεχίζει σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. Ο όρος αυτός καλύπτει όλα τα είδη, τύπους και επίπεδα της εκπαίδευσης, τυπικής και άτυπης. Συνεπώς, η επιμόρφωση και η συμπληρωματική εκπαίδευση πρέπει να αποτελούν μια διαρκή προτεραιότητα για κάθε άνθρωπο. Στις μέρες μας, αυτή η ανάγκη καλύπτεται σε μεγάλο βαθμό από τη συμμετοχή των πολιτών δημοτών στα προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, των οποίων οι κύριοι στόχοι είναι οι εξής. Η δημιουργία θετικής στάσης ως προς την μάθηση. Η ενίσχυση των ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην εκπαίδευση κάθε πολίτη. Η ενίσχυση της ικανότητας προσαρμογής στις γνωστικές απαιτήσεις ενός συνεχώς εξελισσόμενου κοινωνικο-οικονομικού χώρου δράσης των ενήλικων πολιτών. Η σύνδεση ή επανασύνδεση με την εκπαιδευτική διαδικασία ενήλικων πολιτών. Η ενίσχυση των δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας, καθώς και η επαγγελματική εξέλιξη. Η συμμετοχή στην κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας, η αναβάθμιση των συνθηκών εκπαίδευσης, εργασίας και κοινωνικής κατάστασης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων του πληθυσμού, η ανάπτυξη της ενεργού ιδιότητας του πολίτη, η δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου στο πεδίο του πολιτισμού και τέλος η ενίσχυση της ισότητας των δύο φύλων. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο γίνεται όλο ένα και περισσότερο κατανοητό και αποδεκτό ότι η εκπαίδευση και η μάθηση δεν περιορίζονται στη σχολική φοίτηση. Αντιθέτως, πρέπει να επεκτείνονται σε ολόκληρη τη ζωή του ανθρώπου, να περιλαμβάνουν όλες τις δεξιότητες και όλους τους κλάδους της γνώσης, να χρησιμοποιούν όλα τα δυνατά μέσα και να δίνουν την ευκαιρία σε όλους τους ανθρώπους για πλήρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους.